τη φτιάξουμε. Αυτή είναι με αγκούρι. Ναι, είναι. Και τα ροζάκια γύρω-γύρω δεν είναι γλυκά. Λοιπόν, και δεν είναι γλυκά, είναι μια κρέμα η οποία θα δείξουμε πώς θα τη κάνουμε. Ναι. Είναι με τυρί κρέμα. Mm. Η κρέμα θα γίνει με βούτυρο και τυρί κρέμα. Θα ξεκινήσω να τη κάνω. Πώς τη λες αυτήν την. Τούρτα αγκουριού. Τούρτα αγκουριού. Πολύ ωραία. Τούρτα αγκουριού. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό για την κρέμα επικάλυψης, γιατί μέσα θα βάλουμε σκέτη τυρί κρέμα. Για την επικάλυψη, για να μπορέσει να απλωθεί, πρέπει να βάλουμε βούτυρο. Το βούτυρο είναι σημαντικό να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Να έχει μαλακώσει αλλιώς, δηλαδή. Αλλιώς θα βγάλει μικρά-μικρά σαν κόκκους και δεν το θέλουμε αυτό, γιατί δεν θα έχουμε ομοιόμορφη κρέμα. Οπότε, χτυπάμε το βούτυρο. Μέχρι να χτυπηθεί, να αλλάξει χρώμα. Το οποίο θέλει 1 με 2 λεπτά, αλλά επειδή εμείς τώρα εδώ λίγο βιαζόμαστε, δεν θα πάμε στα 1 με 2 λεπτά, θα βάλω μέσα. Τι τυρί βάζεις τώρα? Είναι τυρί κρέμα. Κρέμα. Λοιπόν, και βάζουμε το τυρί κρέμα και στην ουσία το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να τα ανακατέψουμε καλά για να έχουμε μια ομοιόμορφη κρέμα. Για ποιο λόγο την έκανες τόσο μικρή? Γιατί τι κάνουμε με ψωμί μπόμπας. Α, ναι. Δεν το φαντάστηκα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το κάνουμε με ψωμί μπόμπας. Όσο χτυπάει εκεί, κάτσε να δω. Μιλάς τόσο χαμηλόφωνα που χτυπάει και το μίξερ και δεν σε ακούω. Λοιπόν, λέω όσο χτυπάει εκεί, ναι. Να κόψουμε λίγο εμείς εδώ ένα κομμάτι. Το έκανα ροζ γιατί... Το έκανες ροζ γιατί... Γιατί έτοιμη είναι η κρέμα μας. Ωραία. Λοιπόν, το έκανα ροζ για να ταιριάξουμε το τραπέζι μας. Γιατί το τραπέζι μας σήμερα είναι κατακόκκινο, δεν ήθελα να βάλω πολύ κόκκινο, γιατί θα βάζα πάρα πολύ χρώμα ζαχαροπλαστικής. Γιατί γελάς? Γιατί μου αρέσει ο τρόπος που τα σκέφτεσαι. Λοιπόν, εδώ. Εγώ προτείνω να μπει πράσινο εδώ συνήθως. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Ναι. Προτείνω να μπει πράσινο. Είναι πιο ωραίο. Για να αλλά... το λίγο μέσα. Γιατί ταιριάζει και με το έξω. Ναι. Το τραπέζι μας σήμερα. Μυρίζει πολύ ωραίο το αγκουράκι. Έλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Είναι καλμυρούτσικο και κολλάει με το αγκουράκι. Ναι. Και είναι και δροσερό. Λοιπόν. Τώρα πάμε να δείξουμε πώς θα κόψουμε. Αλμυρούτσικο είναι από το τυρί, έχεις βάλει αλάτι? Όχι, θα βάλουμε αλάτι στο αγκούρι. Πάμε να δείξουμε τη διαδικασία. Εδώ θα καθαρίσουμε το αγκούρι. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μηχάνημα, το εξάρτημα. Έχει 7 διαφορετικούς κόφτες, οι οποίοι είναι για να τρίβουμε καρότα πιο χοντρά, πιο ψηλά, τυρί. Κόβουμε ζουλιέν, κόβουμε χοντρό chips, λεπτό chips, το οποίο μπορεί να είναι πατάτα, αγγούρι, κολοκύθι και καρότο. Και αυτό είναι πιο χοντρό ζουλιέν. Οπότε, παίρνουμε τα αγγούρια. Κατά προτίμηση πρέπει να είναι καθαρισμένα. Το κόβει μόνο του. Ναι. Έχεις βάλει μέσα, μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε να το κόβω ψηλό-ψηλό που δεν μπορώ. Κάτα, κοίτα. Αχ, τι ωραίο που δείχνει έτσι. Λοιπόν, είδες πόσο γρήγορα κόψαμε αυτά τα αγκούρια. Σε χρόνο μηδέν. Παιδιά, ένα μπολ ολόκληρο γέμισε. Σε 1 λεπτό. Να το. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τον αποδογυρίζουμε εδώ. Αυτό που κάνουμε είναι να βάλουμε λίγο αλάτι. Λίγο αλάτι και θα το αφήσουμε περίπου για 1 ώρα. Θέλουμε να βγει το νερό. Ακριβώς. Λοιπόν, θα το ανακατέψουμε καλά, θα το σκεπάσουμε και θα το βάλουμε στην άκρη. Μετά από 1 ώρα θα έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Το οποίο έχει βγάλει αρκετά υγρά εδώ. Και σε αυτή τη φάση, μετά από 1 ώρα, είναι απαραίτητο να σουρώσουμε τα αγκούρια, εδώ. Για να δούμε.
ένα πεντάλεπτο. Μου. Για να δω τι μου κάνουν εδώ στο Twitter. Λοιπόν. Μπαίνουμε. Να το. Μπράβο σας, κορίτσια. Έχετε πάει ήδη στις 15.000 και τώρα την ανέβασα τη φωτογραφία. Προχωρήστε. Προχωρήστε δυνατά. Λοιπόν. Μπράβο. Και εδώ ξεκινάμε να κάνουμε... Λοιπόν, για να χρησιμοποιήσουμε τη βάση για τη τούρτα μας, θέλουμε ένα ψωμί μπόμπας. Καλό είναι να προβλέψουμε να είναι στρογγυλό. Εμένα σήμερα στο φούρνο που πήγα δεν βρήκα στρογγυλό. Οπότε ψάχνουμε να βρούμε τα 6 κομμάτια τα οποία έχουν ομοιόμορφο, είναι ομοιόμορφα μεταξύ τους. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τα βάζουμε εδώ και απλώς αρχίζουμε να λύφουμε τη κρέμα. Τυρί κρέμα. Βάζουμε αρκετό. Θέλουμε 300 γραμμάρια για το μέσα και 300 γραμμάρια με 100 γραμμάρια βούτυρο για την επικάλυψη. Από την οποία θα πάρουμε λίγο για να τη χρωματίσουμε, για να κάνουμε εδώ το γύρω-γύρω, τη διακόσμηση. Mm-hmm. Λοιπόν, και αφού βάλουμε αυτά, στρώνουμε με συμμετρικό τρόπο τα αγγούρια. Είναι λίγο χρονοβόρα. Είναι πολύ ωραίος συνδυασμός του τυριού του συγκεκριμένου που είναι σαν βούτυρο, ναι, με το αγγουράκι. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Ναι. Αυτός, ναι, ο συνδυασμός που πηγαίνει υπέροχα. Και σου φάνηκε αλμυρό, δεν είναι? Όχι, κάνει την αντίθεση. Όχι, φάνηκε αλμυρό πραγματικά. Ναι. Δηλαδή λέω τώρα, το τυρί είναι αλμυρό ή έχει πέσει αλάτι? Όχι, έχει πέσει αλάτι στο αγγούρι, γι' αυτό. Λοιπόν, και αφού βάλουμε μία επικάλυψη, θα πάμε να βάλουμε από πάνω ακριβώς. Θα φροντίσουμε να εφάπτει καλά. Εκεί δεν εφάπτει καλά, πρέπει να το γυρίσει πάλι. Πρέπει να είναι κάπου εδώ. Όχι.